Πάτερ, πώς προήλθε το κακό στον κόσμο? Προήλθε από τον εγωισμό και την αποστασία του Ιωσφόρου. Ποιος ήταν ο Ιωσφόρος? Ήτανε αρχάγγελος και αρχηγός σε ένα από τα 10 τάγματα των αγγέων αγγέλων που δημιούργησε ο Θεός. Όμως, για να τα καταλάβετε καλύτερα, θα τα πάρω από την αρχή. Πριν ο Θεός δημιουργήσει εμάς τους ανθρώπους και όλον αυτόν τον όμορφο υλικό κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε, δημιούργησε ο Θεός πρώτα έναν άλλο, αόρατο, πνευματικό κόσμο, τους Αγίους Αγγέλους. Έτσι, δημιούργησε λοιπόν ο Θεός έναν αρρύθμιτο πλήθος αγγέλων που φτερούγιζαν γύρω από τον ένδοξο θρόνο του και αδιάκοπα, ακατάπαυστα, τον δοξολογούσαν με τις αγγελικές φωνές τους. Έδωσε πολλά χαρίσματα στους Αγίους Αγγέλους ο Θεός. Το πιο όμως όμορφο και το πιο μεγάλο ήταν το δώρο της ελεύθερης επιλογής. Ήθελε ο Θεός από μόνοι τους, με τη θέλησή τους να τον αγαπούν οι άγγελοι, με τη θέλησή τους να τον υπακούν, με τη θέλησή τους να τον εμπιστεύονται. Ανάλογα τώρα με το ρόλο και το έργο που είχαν οι άγγελοι, τους διένυμε σε 10 μεγάλες ομάδες στα 10 τάγματα. Αρχηγός σε ένα από τα 10 τάγματα ήταν ο Ιωσφόρος. Ήταν ο πιο λαμπρός, ο πιο ένδοξος αρχάγγελος στο ουράνιο βασίλειο. Γι' αυτό και ήταν και αρχηγός σε όλους τους Αγίους Αγγέλους. Και ήταν συνέχεια δίπλα από τον ένδοξο θρόνο του Θεού. Όλοι λοιπόν οι άγγελοι δοξολογούσαν τον τριαδικό Θεό μας, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Εκεί όμως συνέβη ένα καταπληκτικό, φοβερό πράγμα. Ζήλεψε ο Ιωσφόρος την δόξα του Θεού και συγκεκριμένα την δόξα του Υιού του Θεού και θέλησε με δώρο να πάρει το θρόνο του και να γίνει αυτός Υιός Θεού και Θεός. Ο Θεός λυπήθηκε πολύ για αυτό το πράγμα που πήγε να κάνει ο Ιωσφόρος και του έδωσε ευκαιρίες να μετανιώσει και να πει συγγνώμη. Όμως εκείνος όχι μόνο δεν μετάνιωσε, όχι μόνο δεν είπε συγγνώμη, απέναντίας προσπάθησε να παρασύρει στη σκέψη της ολέθριας και όλους τους αγγέλους. Τότε, σε αυτή την κατάσταση, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Στάθηκε μπροστά σε όλους τους Αγίους Αγγέλους και κατακεράβλωσε την δολιότητα και την πονηριά του Ιωσφόρου και τους είπε ότι εμείς όλοι πρέπει να μείνουμε πιστοί στον ένα τριαδικό Θεό μας και Αυτόν θα αγαπάμε, Αυτόν θα εμπιστεύουμε και Αυτόν θα υπακούμε. Πράγματι, οι άγγελοι με τη βοήθεια του Αρχαγγέλου Μιχαήλ κατάλαβαν τον δόλο και την πονηρία του Ιωσφόρου και απομακρύθηκαν από Αυτόν. Όλοι μαζί μάλιστα, μαζί με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, πήγαν μπροστά στον θρόνο του Θεού, γονάτισαν όλοι μαζί και του είπαν ότι εμείς γλυκέ μας ουράνιε Πατέρα και Θεέ, εμείς απαντοτινά πλέον θέλουμε μόνο εσένα να αγαπούμε, εμπιστευόμαστε και να υπακούμε. Και του ζήτησαν του Θεού τότε ένα δώρο. Τον παρακάλεσαν να τους αφαιρέσει την ελευθερία της επιλογής και να κάνουν από τώρα και στο εξής μόνο το δικό του θέλημα. Ο Θεός άκουσε το αίτημά τους και τους πήρε πράγματι αυτό το δώρο που τους είχε δώσει της ελεύθερης επιλογής και τους έδωσε ένα άλλο δώρο. Τώρα απόλυτα να είναι αφοσιωμένοι μόνο σε Αυτόν και να σκέπτονται μόνο το καλό. Και οι δαίμονες τι έγιναν? Τι απέγινε ο Ιωσφόρος? Τι απέγιναν? Οι δαίμονες, όλοι αυτοί δηλαδή οι άγγελοι που ακολούθησαν τον Ιωσφόρο και αυτοί ήταν κυρίως από το 10ο τάγμα του, εκεί που αυτός ήταν αρχηγός, ούτε αυτοί θέλησαν να μετανιώσουν και να ζητήσουν συγγνώμη. Όλοι αυτοί μαζί με τον Ιωσφόρο βγήκαν έξω από το ουράνιο βασίλειο. Ο Θεός τους έβγαλε από εκεί για να μην μολυθεί το ουράνιο βασίλειο από την αμαρτία. Πέφτοντας όμως από το ουράνιο βασίλειο, κατέληξαν ποιο, πού? Στον φρικτό τόπο του Άδη, στην κόλαση. Η κόλαση πλέον τώρα θα ήταν η μόνιμη τους κατοικία. Στη θέση όμως τώρα του 10ου τάγματος που έφυγε από το ουράνιο βασίλειο, ο Θεός τι αποφάσισε να κάνει? Να δημιουργήσει εμάς τους ανθρώπους. Και μάλιστα είπε, όσοι από εσάς τους ανθρώπους θα με αγαπάτε, θα με εμπιστεύεστε και θα με υπακούτε, εγώ θα σας βάλω
στη θέση του 10ου τάγματος των Αγγέλων στο ουράνιο μου βασίλειο. Έτσι λοιπόν όλοι εμείς οι άνθρωποι που θα ακολουθούσαμε μόνο το θέλημα του Θεού και δεν θα παρασυρώμαστον από τις ολέθριες επινοήσεις του σατανά, θα είμαστε οι άγγελοι του 10ου τάγματος στο ουρανό. Και αρχηγός μας ποιος θα ήταν? Η ίδια η μάνα του Υιού του Θεού, η ίδια η Παναγία μας. Αυτή θα ήταν η αρχάγγελος, αρχηγός του 10ου τάγματος των αγγέλων. Και πώς επηρεάζει, Πάτερ, η αποστασία του αιωσφόρου εμάς τους ανθρώπους? Ο σατανάς σύλλεψε πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Θεός, που δημιούργησε εμάς τους ανθρώπους. Και δεν ήθελε με τίποτα αυτός και οι δαιμονές του να πάμε στο ουράνιο βασίλειο. Ήθελε να τον ακολουθήσουμε εμείς στη φρικτή κόλαση. Γι' αυτό τι κάνει τώρα? Προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τρεις δρόμους σημαντικούς για να μας καταφέρει. Πρώτο, τη φιλοδονία, να μας κάνει δηλαδή ανήθικους. Δεύτερο, τη φιλοδοξία, να μας κάνει εγωιστές όπως ήταν εκείνος. Τρίτον, να μας κάνει φιλάργυρους, να μας κάνει δηλαδή να μας δείξει τους δρόμους πώς εμείς θα κάνουμε αμαρτίες και θα φύγουμε μακριά από τον Θεό. Γιατί για να πετύχεις αυτούς τους τρεις δρόμους γίνεσαι κακός, γίνεσαι φθονερός, γίνεσαι άσπλαχνος, γίνεσαι πονηρός και μολύνεται ο νους και η καρδιά του ανθρώπου. Έκτοτε ο άνθρωπος είχε να επιλέξει ανάμεσα στο καλό και στην αρετή και στο κακό που ξεκίνησε ο σφόρος. Έτσι λοιπόν το καλό θα ήταν έργο των Αγίων Αγγέλων και το κακό θα ήταν έργο των δαιμόνων. Γι' αυτό είδαμε ότι πείραξε τους πρώτους ανθρώπους, Πάτερε. Βέβαια. Ό,τι έκανε ο ίδιος προσπάθησε να πειράξει και τον πρώτο άνθρωπο. Εγωιστής αυτός να γίνει Θεός, αυτό είπε στον Αδάμ και στην Εύα. Μα σας είπε ο Θεός να μην φάτε λεπτόν καρπό, γιατί δεν ήθελε να γίνετε κι εσείς θεοί. Ήταν πονηρία, αδόλος. Ε? Ναι, ναι. Εγώ αδερφοί μου, εγώ φίλοι μου, όλοι εσείς οι χριστιανοί που θέλετε να πάτε στο ουράνιο βασίλειο, όλοι εμείς που αγαπάμε τον Θεό και θέλουμε μια μέρα να βρεθούμε μαζί Του, πρέπει να ακολουθήσουμε την αγάπη, την εμπιστοσύνη και την υπακοή που έχουν οι Άγιοι Άγγελοι. Και σας εύχομαι κανένας να μην αφήσει ποτέ το νου του να σκέφτεται κακά, ό,τι του βάζει ο σατανάς στο μυαλό. Ποτέ να μην αφήσει την καρδιά του να γεμίσει από οποιαδήποτε ξένη αγάπη, ξένη ειδονή που μας βάζει ο σατανάς για να πετύχει τους σκοπούς του, τους ολέθριους. Κανένας ποτέ στο στόμα του να μην βάλει κάτι άσχημο που θα μας απομακρύνει από την αγκαλιά του Θεού. Εύχομαι μονάχα για οι άγγελοι να είναι προστάτες μας και ο αρχάγγελος Μιχαήλ που βρέθηκε μπροστά εκεί και είπε σε όλους τους αγγέλους τι πρέπει να κάνουν, δηλαδή να αγαπούμε, να εμπιστευόμαστε και να υπακούμε τον Θεό μας, αυτό συνέχεια να μιλά στην καρδιά μας για να μας δώνει αυτά, να μας στερεώνει σε αυτά τα τρία πολύτιμα δώρα: αγάπη, εμπιστοσύνη και υπακοή στο ουράνιο μας Πατέρα και Θεό.